Για το θέμα της προστασίας του νερού συζήτησαν ειδικοί επιστήμονες στο 3ο Περιβαλλοντικό Φεστιβάλ του Ελληνικού Ρηβατικού Συλλόγου Χαλκίδας. Τέθηκαν κέρια ερωτήματα όπως το πώς μπορεί να προστατευτεί το νερό, ποια είναι η κατάσταση στον Ηλίθιο ποταμό και το πώς ελέγχεται πλήρως από τα ποτάμια μέχρι τα ρέματα στην Εύβοια όπως και σε όλη τη χώρα. Ο διδάκτορ πολιτικός μηχανικός και Master of Science Δημήτρης Ζαρής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη χρησιμότητα των φυσικών φραγμάτων. Όπου έχουμε σκυρόδεμα είναι πολύ λίγα η επιφάνεια, η ταχύτητα πάει γρήγορα, η κινητική ενέργεια είναι γρήγορη και αυτό δημιουργεί πλημμύρες, καταστρεπτικές πλημμύρες. Όταν όμως μετατρέπεις και σπάς το σκυρόδεμα και δημιουργείς την βλάστηση αυτή, τότε η ταχύτητα είναι μικρότερη. Βέβαια αυτό δημιουργεί και πιο συχνές πλημμύρες, με την έννοια ότι για να περάσει το νερό αναγκάζεται να φουσκώσει λίγο, έτσι. Οπότε, αλλά είναι διαχειρίσιμες πλημμύρες όμως, δεν είναι οι πλημμύρες τις καταστροφικές που θα συμβεί αν υπερχειλήσει το Τσιμεντένιο κανάλι. Και όχι μόνο αυτό, παρέχει και αυτό που λέμε για τη βιοπικιλότητα σε αστικές περιοχές, που είναι πολύ σημαντικό, πράγμα επίσης, ή και για την αψυχή των ανθρώπων. Πηγαίνουν μια οικογένεια με τα παιδιά να παρατηρούν το ρέμα, μπορεί να έχει και ψάρια μέσα, είναι πολύ εντυπωσιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Επίσης, μπορεί να κάνει κανείς τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων, δηλαδή με μικροφράγματα πάνω στα ορεινά, να κουβαλά το νερό και να το ρίχνει μέσα σε γεωτρήσεις. Που συγκεντρώσει θα είναι το ανάποδο, δεν θα αντλήσει νερό από το υπόγειο υδροφόρο, αλλά θα στέλνει το νερό κάτω, ώστε σιγά σιγά να ανεβαίνει ο υπόγειο υδροφόρο. Πολύ σημαντικό. Έχουμε δύο πολύ σημαντικού ομιλητέ μαζί μα σήμερα. Ο πρώτο ομιλητή είναι ο Δημήτρη Ζαρή, είναι υδρογεολόγο και κάνει τώρα αυτή τη στιγμή παρουσίαση για το πώ πρέπει να γίνει μια σωστή διευθέτηση ποταμών. Δυστυχώ είναι κάτι σπάνιο στη χώρα μα, αλλά είναι κάποιε τάσει που έχουν αλλάξει γενικά παγκόσμια και πρέπει να επιβάλλουμε και εμείς να εφαρμοστούν και εδώ. Βλέποντας το μυαλό μας πάει κατευθείαν στη Βόρεια Εύβοια. Βεβαίως, στη Βόρεια Εύβοια και στην Κεντρική, όπου γενικά και στις πλημμύρες που είχαμε, τους νεκρούς που είχαμε στο Λίλαντα και στους άλλους ποταμούς και στο Μακρυμάλι που είχαμε πάλι φωτιές εκεί και εννοείται και στη Βόρεια Εύβοια. Δυστυχώς, από αυτά που μας δείχνει ο καθηγητής αυτή τη στιγμή, ό,τι είδαμε στη Βόρεια Εύβοια, στο Μακρυμάλι, στις πόλεις περιοχές, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Τσιμέντο. Τσιμέντο παντού, το οποίο αυξάνει την ταχύτητα, χειροτερεύει την όλη κατάσταση και είναι αντίθετο με τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλο τον υπόλοιπο σύγχρονο κόσμο. Γενικά τείνουμε να ξεχνάμε τα βασικά και τα στοιχειώδη και τα πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς έχουμε ανάγκη από ένα φυσικό περιβάλλον για να ζήσουμε, αλλά λόγω της βιασύνης της ζωής μας και λόγω όλων αυτών των προβλημάτων των καθημερινών ξεχνάμε τα στοιχειώδη.